Okay. Ξέρετε, είναι πολύ οξύμορο το γεγονός. Χθες, φαντάζομαι, γίνατε κι εσείς αποδέκτης κάποιων δημοσιευμάτων, έτσι, διεθνών δημοσιογράφων, που έκαναν λόγο για Βρετανούς επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα βάλουν ένα τέλος, έχουν βρει εκείνο το κύτταρο και θα βάλουν ένα τέλος τελικά στον καρκίνο. Και σήμερα, δύο ημέρες αργότερα, να μαθαίνουμε ότι νοσοκομεία στη χώρα μας και συγκεκριμένα βλέπουμε την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκινοπαθών να δείχνει με το δάχτυλο το Βενιζέλιο νοσοκομείο, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον τα απαιτούμενα φάρμακα για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους οι καρκινοπαθείς. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μια μεριά γίνονται άλματα και από την άλλη μεριά υπάρχουν προβλήματα στα στοιχειώδη. Αλλά για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, το πρόβλημα δεν αφορά το Βενιζέλιο ή δεν αφορά μόνο το Βενιζέλιο. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και τα άλλα νοσοκομεία της Κρήτης. Το ίδιο πρόβλημα έχει και το Πανεπιστημιακό, έχουν και τα άλλα νοσοκομεία. Απλώς το Βενιζέλιο λίγο κινήθηκε, εμείς από το Βενιζέλιο κινηθήκαμε λίγο πιο ενεργά στο να κοινοποιηθεί το πρόβλημα και γι' αυτό επικεντρώθηκε στο Βενιζέλιο το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Εμφανίζεται περιοδικά, λύνεται, ξαναεμφανίζεται, που σημαίνει ότι επί της ουσίας στρατηγική λύση του δεν υπάρχει και αφορά κυρίως παλιά φθηνά φάρμακα, τα οποία από καιρό ισχυρών παρουσιάζουν ελλείψεις και το αποτέλεσμα είναι ότι οι θεραπείες των καρκινοπαθών αναβάλλονται και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο γιατί πολλές φορές αφορούν θεραπείες σε νοσήματα τα οποία μπορεί να ιαθούν. Αναβάλλονται λοιπόν οι θεραπείες καρκινοπαθών. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, κύριε Ανδρουλάκη? Ουσιαστικά πάει μια θεραπεία πίσω. Αν δεν απατώ, με τον τελευταίο μήνα έχει οξυνθεί η κατάσταση με τις ελλείψεις στα νοσοκομεία της Κρήτης. Έτσι. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για ένα καρκινοπαθή ο οποίος δεν έχει να κάνει θεραπεία του? Δεν μπορεί να την κάνει. Τον τελευταίο μήνα, ίσως παραπάνω από ένα μήνα, είχαμε έλλειψη σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Ευτυχώς μπορώ να πω ότι από σήμερα αρχίζει κάπως να ομαλοποιείται η κατάσταση ή τουλάχιστον να δείχνει να ομαλοποιείται. Είναι σημαντικό πρόβλημα, ειδικά για νοσήματα στα οποία η χημειοθεραπεία μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καλά, να επιφέρει την ίαση. Εάν η χημειοθεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει στην ώρα της και όπως πρέπει, τότε αυτό το αποτέλεσμα τίθεται σε αμφιβολία. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα καθυστερώντας ή κάνοντας ημιτελώς την θεραπεία. Είναι κατάσταση η οποία επικρατεί και στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αν έχετε εικόνα βέβαια μας λέτε, αλλά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του νησιού, στις υπόλοιπες δύο περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Βεβαίως. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, δεν αφορά μόνο το Βενιζέλιο. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Άγιος Σάββας, το ίδιο πρόβλημα έχει και το Θεαγένιο. Παντού υπάρχει το πρόβλημα. Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί στην νέα διοίκηση και των νοσοκομείων? Δεν ξέρω αν σας έχουν απαντήσει, αν έχουν αποφανθεί, αν το θέμα τελικά έχει φτάσει μέχρι και τα αυτιά του Υπουργού. Μήπως και αλλάξει η κατάσταση? Μου λέτε είναι γενικευμένο. Εντάξει, αλλά από την πλευρά του νοσοκομείου, τι γίνεται? Ποιες είναι οι πιέσεις που ασκούνται? Αυτό θέλω να πω, κύριε Ανδρουλάκη. Από την πλευρά του νοσοκομείου και από την υγειονομική περιφέρεια γίνονται προσπάθειες και πάντα γίνονται όταν υπάρχουν αντίστοιχες ελλείψεις. Όμως το πρόβλημα είναι κεντρικό. Αφορά αφενός την συνολικότερη πολιτική του φαρμάκου, σαν συνέπεια της οποίας μερικά φάρμακα είναι πλέον πάρα πολύ φθηνά και οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν τα φέρνουν στην Ελλάδα. Ναι. Και από την άλλη μεριά αφορά το κράτος και τους κρατικούς οργανισμούς, τους υπεύθυνους, οι οποίοι θα έπρεπε να διασφαλίζουν αποθέματα επαρκή για να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν το κάνουν. Αυτό τώρα το φάρμακο που είναι σε έλλειψη, έτσι, που καταγγέλει ουσιαστικά και η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκινοπαθών, δεν υπάρχει στο Βενιζέλιο. Ναι. Που έδωσε την αφορμή για να ανακοινηθεί πάλι το θέμα. Γιατί, όπως σας είπα. Να ανακοινηθεί. Ωραία. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται όταν δεν υπάρχει το φάρμακο? Τι λέει, έρχεται το νοσοκομείο και λέει στον καρκινοπαθή, κύριε Ανδρουλάκη?
Θα σας πω τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Αφενός μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε παντού σε όλη την Ελλάδα, είτε σε ιδιωτικά φαρμακεία, είτε σε δημόσια, μήπως τυχόν υπάρχουν κάποια έστω λίγα αποθέματα να συμπληρώσουμε μια δόση από εδώ, μια δόση από εκεί, να μπορέσει να γίνει η θεραπεία. Δεύτερον, προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε, να αντικαταστήσουμε τα φάρμακα που λείπουν με κάποια αντίστοιχα, χωρίς όμως η αποτελεσματικότητα να υπάρχει καμιά εγγύηση ότι είναι η ίδια. Και τρίτον, αν καμία από αυτές τις λύσεις δεν μπορεί να περπατήσει, ναι, αναγκαστικά αναβάλουμε τη θεραπεία, ελπίζοντας ότι θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Αναβάλλεται τη θεραπεία που, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, για κάποιους μπορεί να είναι σωτήρια, έτσι. Αυτό για να το θέσουμε λέω σε μια σοβαρή βάση. Ναι, 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 ναι. Αυτό ακριβώς ισχυρίζομαι. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον ενός καρκινοπαθή. Τι να πω. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχει επιληθεί το ζήτημα, το πρόβλημα και η έλλειψη του συγκεκριμένου φαρμάκου για τους καρκινοπαθούς, για την θεραπεία. Όπως σας είπα, ήδη, ναι, αποκαθίσταται. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν ληφθούν μόνιμα μέτρα, ναι, το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί. Μάλιστα. Και η έκκλησή μας ουσιαστικά είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ούτως ώστε αυτές οι ελλείψεις να αντιμετωπίζονται στην ώρα που πάνε να δημιουργηθούν. Μάλιστα. Και όχι να το συζητάμε ένα μήνα και πλέον μετά. Κατανοητό.